Μάτς δεν θα έχει τους οπαδούς του κοντά του, όμως απόψε έχει εδώ τους φίλους του να τους συμπαρασταθούν, να γιορτάσουν τουλάχιστον την ευρωπαϊκή του αυτή παρουσία που ήρθε μετά την ξέφρενη πορεία μέχρι τον τελικό του κυπέλου Ελλάδος πέρσι, όπως φιναλίστ πήρε το εισιτήριο για την ευρωπαϊκή του αυτή συμμετοχή σε ένα κύπελο στο οποίο παλιότερα έχει, θυμίζουμε, σπουδές διακρίσεις με την μεγάλη ομάδα της δεκαετίας του 70. Κουρμουσιάδης αριστερά και το παιχνίδι άρχισε απευθείας μετάδοση του Super Sport 1. Στην επίθεση ο Μπενίσκος με τον Κάσερε στον Χιλιανό για τους γηπεδούχους που έχουν στο πάγκο του Πουγιωτόπουλου τον Τομορό, τον Μπούρντεκ, τον Μποκόνι, τον Αργεντίνο Ταλιάνι, τον Κουγκούλια και τον Βελόνι. Για τη Ρώμα, τον φυλάκα Σοντόνι, δεξιά αρχηγός ο Πανούτσι. Ενώ τώρα παίρνουν την μπάλα και προσπαθούν να βγουν μπροστά οι φιλοξενούμενοι χωρίς επιτυχία. Στο κέντρο της άμυνας ο Μεξές και ο Ρουμάνος Κίβου, αριστερά ο Μπόβο. Δεξιά στο κέντρο ο Γάλλος Κάρτζα, ο Ντακούρ και αριστερά ο Κουιλάνι. Οι οπαδοί του Άρη φωνάζουν μια ζωή μαζί σου, συμπαραστέκονται στην ομάδα του Άρη. Υπήρξαν κάποιες εντάσεις μετά την ήττα από τον Εργοτέλη. Ξεχνάμε ότι ο Άρης είχε και την οδυνηρή εμπειρία στο κύπελο φέτος, εντός του παθραγικό. Και για αυτά και για άλλα πολλά που αφορούν το πεσμενό παιχνίδι θα μας πει αμέσως τώρα ο ρεπόρτερ του Super Sport, Παναγιώτης Στεφάνου, που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο περιμένοντας την εξέλιξη της φάσης. Και αν δούμε ότι βγει η μπάλα, ναι, Παναγιώτη, έχεις το λόγο, καλησπέρα. Βαγγελή. Πίεσμα από τον Κάσερες. Δεκάμ στη συνέχεια η παλιά από τον Άιντο. Κεφαλιά από τον Μπενίσκο. Χωρίς ιδιαίτερη τεχνική, μπάλα out. Τώρα συμπληρώνονται 22 λεπτά παιχνιδιού. Να που περνάει παλιά και έχει την ευκαιρία ο Κάκαρα, πλασάρει ο Νιγηριανός στο τέτα τέτα αυτό από την παλιά του Κάρτζα. Δεν μπόρεσε να νικήσει τον Καρατζιοβαλή. Ξανά η φάση με την παλιά του Κάρτζα. Περνάει η μπάλα για τον Οκάκα. Λείπει ακόμη εμπειρία από τον 16χρονο. Ο Παπαδόπουλος είδε ότι δεν μπόρεσε να διώξει. Και το φάουλ με τον Άρη να είναι με 10 παίκτες προσωρινά και τον Εμπεγκλέρα να φέρνει στην περιοχή της Ρώμα. Διεκδίκηση της μπάλας. Το γύρισμα από τον Μπενίσκο χωρίς καλή ισορροπία. Στη συνέχεια η Ρώμα με τον Πανούτσι να βγάζει για τον Οκάκα. Ωραίο κοντρόλ του Νιγηριανού. Αντεπίθεση πάει να βγει από τον 16χρονο. Η απειρία του είναι. Εμφανίσει, έχει κάποιο τρακ ουσιαστικά. Μποβό. Κοντά τον Εμπεγκλέρα. Μπαλιά χωρίς τύχη. Καθώς είχε τραβηχτεί πολύ πιο μπροστά ο Κάκα και δεν μπορούσε να προλάβει ο Κάρτσα σε αυτή την μπαλιά. Στο 48 εκείνη η φάση. Σέντρα εδώ για τον Μπενίσκο. Το άλμα καλό, κεφαλιά χλιαρή. Ήρθε η ευκαιρία με τον Ακουιλάνη για τη Ρώμα και συνέχεια υπήρξε μια ισορρόπηση του παιχνιδιού. Εδώ ένα σούτ από τον Εμπεγκλέρα. Θέλησε να ευνηδιάσει τον Ντόνι. Ο Βραζιλιάνος ήταν σε καλή θέση. Το 27ο λεπτό, το σούτ και η ευκαιρία με τον Τομορό να πετύχει τον γκολ. Εδώ η άμυνα της Ρώμα κοιμήθηκε κανονικότατα και παραλίγο να γίνεται 1-0, να τον Τομορό αστόχησε. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν θα αργήσει να στηρίξει τη λήξη του αγώνα ο Ιζαλινός διαιτητής, ο κύριος Γέφετ. Ο Ρώσης μπροστά. Δύναμη, κερδίζει το πλάγιο από την παρέμβαση του Μωυσιάδη. Ξεχωμένο παιχνίδι από τους παίκτες του Άρη. Και το τέλος του αγώνα. Ο Άρης κρατάει το αίτητο στην έδρα του σε ευρωπαϊκούς αγώνες για 16ο παιχνίδι από το 1968. Αξίζει να αναφερθούμε σε αυτό το στατιστικό αλλά σημαντικό στοιχείο. Η Ρώμα την επόμενη φάση του κυπέλου ΕΦΑ, στη φάση των ομίλων, με την ισοπαλία σήμερα, αλλά μετά κυρίως το 5-1 στο πρώτο μάτς στο Ολύμπικο,
με πολλές ελλείψεις. Το ρεπορτάζ από τον Παναγιώτη Στεφάνου αμέσως, ο λόγος στο ρεπόρτερ μας. Λοιπόν, περιμένουμε τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο. Δημήτρη, καλώς ήρθες στην πατρίδα. Πώς ήταν η εμπειρία της επιστροφής? Εντάξει, χαίρομαι που δεν γυρίζω στην Ελλάδα. Είναι μεγάλη χαρά για μένα. Πατρίδα μου είναι, μου λείπει. Εντάξει, αλλά για λόγους επαγγελματικούς πρέπει να είμαι στο εξωτερικό. Χαρά. Πράγματα στη Ρώμη πώς είναι? Εντάξει, η Ρώμη είναι μεγάλη ομάδα, η Ρώμα. Η Ρώμη είναι πολύ όμορφη πόλη. Έχω πάει κάποιες μέρες, θέλει περίοδο προσαρμογής, δεν είναι και πολύ εύκολα. Το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Ξέρουμε, πούμε εκεί, θα δείξει.